σας! Έχω μαζί μου την Ήριδα, που είναι μία make-up artist αγαπημένη, την οποία είμαι σίγουρη πως γνωρίζετε, πως έχετε δει τη δουλειά της στο Instagram. Είναι από αυτά λοιπόν τα βίντεο που εγώ καλώ μία make-up artist της οποίας τη δουλειά θαυμάζω και αναλύουμε τα πάντα σχετικά με το μακιγιάζ, με την πορεία της, με την αισθητική της. Οπότε σήμερα υποδεχτείτε τη φίλη και πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω κάνοντας τη βάση και τα μάτια της P. Louise και αυτό εδώ. Τη Benefit, το concealer. Τι λες, δύο πράγματα. Σε συνδυασμό. Ναι, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σκούρο. Συνήθως πόση ώρα σου παίρνει ένα μακιγιάζ έτσι πιο δημιουργικό όπως αυτό? Ναι, ανάλογα σε ποιο το κάνω. Αν το κάνω στον εαυτό μου, μου παίρνει λιγότερο από 2 ώρες. Αν το κάνω σε κάποιον άλλον, θέλω να έχω έτσι σίγουρα γεμάτο το 2 ωράκι μου. Πάντως επειδή είσαι πολύ δημιουργική, δηλαδή δεν είσαι η make-up artist που κάνει μόνο πελατειακό μακιγιάζ, κάνεις πολλά πολλά ακόμη πράγματα, δηλαδή και μεταμφιέσεις και πιο instagramικά και πιο editorial και ένα σωρό τέτοιες, μεγάλο εύρος απόδοσης και ειδών μακιγιάζ που προσφέρεις. Είναι τόσο ωραίο το ότι τυχαίνουν και εμπορικές δουλειές πολλές φορές, όπως είναι, ξέρω εγώ, κάτι MAD Awards που έχεις κάνει το μακιγιάζ, που μπορείς να συνδυάζεις το glam με το δημιουργικό μακιγιάζ μαζί. Δεν είναι υπέροχο αυτό? Αυτό είναι το ιδανικό. Τι βάζουμε τώρα, με τη μάτα. Λοιπόν, βάζω λιλά Alexis Stone Chapter 1 και ταμπονάρω λίγο και από το χρώμα της Carnival XL Pro το Move και θέλω ουσιαστικά να περάσω το Move παντού. Ίσως να μου αφήσει λίγο μια απόχρωση. Δεν θέλω δηλαδή να μου κάνει cut crease έντονο. Ταμπονάρω και σβήνω παράλληλα τη σκιά μέχρι να μου αφήσει ένα πάρα πολύ ομοιγένες αποτέλεσμα. Θα δείτε ότι γίνεται ένα με τη μεταπατική μου σκιά. Ήρετα, κάνεις και μαθήματα, γιατί τόση ώρα είναι σαφέστατη η εξήγησή σου. Και μου αρέσει που περιγράφεις όσα κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Για αυτή την μπάλα. Ναι, είμαι σε μια σχολή στο Χαλάνδρη της Βάσιας. Τέλεια. Και κάνω και κάποια σεμινάρια και αλλιώς κάνω προσωπικά. Ενώ ξεκινάω με τη σκούρα μουβ σκιά, τη σβήνω. Και γίνεται λες και έχω χρησιμοποιήσει μεταβατική και δένει τέλεια με το λιλά που είχα βάλει από κάτω. Πες μου κάτι τώρα που το είπες αυτό, γιατί μου θυμίζει τακτική περισσότερο σχεδίου στο χαρτί. Έχεις τέτοιο background? Λοιπόν, ζωγράφιζα πάρα πολύ παλαιότερα. Έκανα σχέδια για τατού, είχα κάνει και μερικά μαθήματα σχεδίου. Έλεγα να γίνω τατού artist παλαιότερα. Που θέλει πάρα πολύ καθαρή δουλειά, φαντάζομαι, και συγκεκριμένο είδος σκίασης. Ναι, και θέλει... Εντάξει, και να αποκτήσεις και το δικό σου χαρακτήρα εννοείται, σε περίπτωση που το αποφασίσεις. Αποφάσισα να ασχοληθώ λίγο με το μακιγιάζ, τελείως ερασιτεχνικά. Συνειδητοποίησα ότι μπορώ να παντρέψω και το σχέδιο και το μακιγιάζ, δηλαδή όλα τα body painting, glam κτλ. Μπορούν να παντρευτούν. Και μετά συνειδητοποίησα ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Ναι! Και την περισσότερη μου δουλειά εννοείται στην αρχή την είχα πάρα πολύ στα Halloween και στα απόκριες. Γιατί ήταν και η δουλειά που έδειχνα, οπότε ο κόσμος γιατί άλλο θα με έπαιρνε. Τα θυμάμαι πάρα πολύ ωραία. Όλο μου έρχονται ερωτήσεις και προτρέχω και δεν έχουμε συστηθεί κανονικά. Λοιπόν, εσύ και εγώ έχουμε γνωριστεί μία φορά στο Pride το 2019, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, μας με το κορινάκι. Μπράβο, και από τότε η δουλειά σου έχει απογειωθεί, συνεχίζεις δημιουργικά και εμπορικά και βγάζεις νομίζω ολομόναχη τις φωτογραφίες σου. Μπορεί να το δει αυτό η μητέρα μου και να με κράξει για καμιά φορά που δεν έχει κάνει τα κλικς. Ναι. Ναι. Σε βοηθάει, μπράβο. Αλλά κατά τα άλλα, ναι. Έχω κάνει και ένα μικρό στουντιάκι. Ναι. Οπότε στείνω, κάνω όλα μου τα φώτα και τραβάω και τις φωτογραφίες, η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, one woman show, όπως πάρα πολύ συχνά συμβαίνει τελευταία στο YouTube και στο Instagram, που κανείς αναλαμβάνει όλο του το image, όλο του το προφίλ, όλο μόναχος. Έκανα ένα μικρό timelapse, πήγα να πω, καμία σχέση. Μία μετάβαση έβαλα στο ενδιάμεσο, γιατί ολοκληρώσαμε και το δεύτερο μάτι. Και τώρα πάμε στο επόμενο βήμα, το οποίο ποιο είναι. Λοιπόν, τώρα θα δουλέψουμε λίγο με τα χρώματα από τις παλάτες που έχω φέρει μπροστά μου, που είναι ξανά η Carnival XL και η Sensorium Beauty. Οι οποίες είναι αυτές. Αυτή είναι η μία από την οποία δουλεύουμε. Τα Move εδώ πέρα έχουμε εκμεταλλευτεί. Και η άλλη είναι η Carnival που τη βλέπετε, σας την τζαμπουνά σε όλα τα βίντεο. Τούτο εδώ. Θα σας κάνω καινούργια. Φαίνεται. Δεν πειράζει, σιγά. Μαζί με. Α, αυτό εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Άρα, λιλά, γκλιτεροτά. Τι σε έφερε στο μακιγιάζ, άρα. Αποφάσισα ότι πρέπει να κάνω κάτι το οποίο μου αρέσει. Το οποίο είναι όλες τέχνες. Και έτσι ερωτεύτηκα εγώ το μακιγιάζ, ερωτεύτηκα την ίδια μου την εξέλιξη. Είναι αυτή η φάση μου που περνάω, που θέλω να δείξω στον κόσμο το λίγο πιο πελατειακό,
λίγο πιο creative αλλά σε glam μορφή. Mm-hmm. Αυτό το υβρίδιο, αυτή η μίξη του creative glam βασικά με το φορέσιμο είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Νομίζω ότι πλέον όταν λέμε πελατειακό σε λίγα χρόνια θα καταλήξει να σημαίνει αυτό, να σημαίνει και στράστη και γραμμικά eyeliner και χρώμα, γιατί ελπίζω ότι έχω τέλος πάντων αυτή την ρομαντική ιδέα ότι το μακιγιάζ κάποια στιγμή θα το διασκεδάζει ο κόσμος πιο πολύ παρά θα το θεωρεί αγκαρία για κάθε μέρα για το γραφείο, ας πούμε. Οπότε το είδος αυτό που βλέπουμε σήμερα ελπίζω ότι θα γίνει η νόρμα. Άμα θεωρήσουμε ότι όλοι το ταμπού και όλα τα στίγματα φύγουν από παντού, ναι. Σίγουρα δεν θα υπάρχει και ο καθένας θα παίζει με όλα αυτά. Ποιο είναι το πιο δημιουργικό μακιγιάζ που σου έχει ζητήσει μια νύφη συγκεκριμένα? Θυμάσαι να σου έχει ζητήσει κάτι? Κρίση κανονικό, όχι το half. Ωραία. Το ολόκληρο. Το οποίο την πρώτη φορά που το άκουσα ένιωθα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τη αρέσει. Mm. Γιατί ένα άτομο που δεν βάφεται να πάει να κάνει κάτι κρύς, full glam, τύπου Dubai, τουλάχιστον από την εμπειρία μου, δεν κάνει καλή μετάφραση στην πραγματικότητα. Ναι, όχι, είναι σαν κοστούμι. Είναι ρίσκο. Στο έκανα, mm-hmm. Το λάτρεψε. Άρα ήξερε τι έκανες. Ναι, ναι. Τώρα έχω βάλει eyeliner και το έχω σβήσει εντωμεταξύ, δεν το έχω ποτέ. Ωραία. Και κάτι άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω, που το έχω και εγώ απορία και σίγουρα όσοι μπουν στο Instagram μπορεί να τους δημιουργηθεί η ίδια. Βγάζεις τις φωτογραφίες σου με φωτογραφική μηχανή, όχι με κινητό. Σωστά. Το 95% ναι. Μετά τι επεξεργασία θεωρείς ότι αναδεικνύει καλύτερα το μακιγιάζ? Εγώ κάνω τη διαδικασία του Photoshop, όχι στο Photoshop γιατί δεν εξώθηκα ποτέ. Σε ποιο πρόγραμμα? Είναι ένα πρόγραμμα online, mm-hmm. Το οποίο λέγεται IPK, μάλλον κάπως έτσι. Ωραία. Και μετά, αν θέλω να κάνω στο φωτισμό έτσι κάποιες τσαχπινιές, mm-hmm. Χρησιμοποιώ το DaVinci, το Resolve. Όποιο εργαλείο και αν αξιοποιείς, άπτεται της προσωπικής αισθητικής του καθενός. Γιατί ο καθένας, είτε με το Facetune, είτε με το Photoshop, μπορεί είτε να την κάρει τα πάντα στα φίλτρα, ας πούμε, και να σκοτώσει όλο το μακιγιάζ, είτε να κάνει αυτή τη λεπτοδουλίτσα, ξέρεις, την... Αυτό το έκανα αυτό παλιότερα. Καλά, στην αρχή όλοι κάναμε πολύ περισσότερο ρετούς, θεωρώ. Βασιζόμασταν σε αυτό για το αποτέλεσμα. Που κάποια στιγμή και εγώ εκνευρίστηκα και λέω: δεν γίνεται το μισό μου μακιγιάζ να είναι μόνο ρετούς. Το δημιουργικό τώρα λέω. Ναι. Κάτι Marilyn Manson και τέτοια looks που δοκίμαζα. Και αυτό με όθησε να βελτιωθώ στο μακιγιάζ για να είναι μακιγιάζ αυτό που δείχνω, να μην είναι ένα digital art αποτέλεσμα, ας πούμε. Ήσουν από τα πρώτα άτομα κιόλα που το κάνανε. Το αφιερώσαν τελείως στο μακιγιάζ όλο. Και αφήσανε λίγο το editing στην άκρη. Σιγά σιγά αρχίζει και βγαίνει τελείως της μόδας αυτό το ρητού στο απέσιο. Δηλαδή, εγώ οριακά θεωρούσα δηλαδή, ότι ήταν το trend το ότι δεν φαίνεται κανένα σπόρο. Mm. Το ότι έκανα κάπου κάτι λάθος, μου φαινόταν. Δεν είναι πραγματικό το Instagram. Ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει μια περσόνα για το τι είναι. Κάτι τελείως αλλοιωμένο. Οπότε, έχοντας αυτό το φίλτρο στο κεφάλι, σε περίπτωση που ψάχνετε κάποια make-up artist, καλό θα ήταν η έρευνά σας να γίνει λίγο πιο εις βάθος, mm-hmm. να πούμε. Mm-hmm. Γιατί yeah, είναι κάποια άτομα τα οποία κάνουν πάρα πολύ επεξεργασία, χωρίς να βάζουμε στίγμα στην ίδια την επεξεργασία ότι οτιδήποτε και να κάνεις είναι προβληματικό, mm-hmm. γιατί okay, το να βγάλει μια σφυράκια η πελάτησα δεν είναι δικό του χαρακτηριστικό, είναι κάτι πρόσκαιρο. Μέσα σε αυτό το φλερτ του εξωπραγματικού με το... του ατμοσφαιρικού μάλλον, με το ρεαλιστικό, στις δικές σου φωτογραφίες, αυτό είναι εμένα που με ενθουσιάζει τόσο πολύ. Ότι δηλαδή δεν είναι μόνο ένα μακιγιάζ, είναι και το σκοτάδι, είναι και τα μαλλιά, είναι και το ύφος, δηλαδή είναι ένα σύνολο, είναι ένα έργο πια. Και γι' αυτό σε ρωτούσα για την επεξεργασία, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό δικό σου. Είναι το σήμα κατά τεθέν σου, νομίζω αυτό. Καλά, πεθαίνω αυτό το σχόλιο. Πέρα από τη δουλειά σου που μου αρέσει τόσο πολύ, ήθελα να μας πεις για αυτή τη φιλοσοφία, γιατί άρτι, make-up artists υπάρχουν πάρα πολλοί, αλλά το να υπάρχει ένα ακρεφνός, ας πούμε, καλλιτεχνικό background είναι λίγο πιο σπάνιο. Το να έχει ξεκινήσει κάποιος όντως από τη ζωγραφική, όντως από το σχέδιο τατουάζ, από το body painting και να έχει μεταφερθεί στο beauty, νομίζω ότι του προσφέρει ένα άλλο set δεξιοτήτων που μόνο να εμπλουτίσει τη δουλειά του μπορεί. Να το, το βλέπω τον εμπλουτισμό, να το ολόκληρο. Αυτά θεωρώ ότι μου τα έδωσε πιο πολύ τα δικά μου τα προσωπικά μαθήματα και η εμπειρία με το σχέδιο παρά, ας πούμε, μια σχολή. Δηλαδή μπήκα γνωρίζοντας ότι δεν πρέπει να μπει, ας πούμε, το contour εδώ, mm. γιατί δεν είναι η θέση του, ή το eyeliner δεν πρέπει να μπει εδώ, ξεπολάω εισαγωγικά, γιατί κανείς δεν απαγορεύει σε κανένα να κάνει οτιδήποτε με το μακιγιάζ, mm-hmm. γιατί ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε με το μάτι είναι αυτό το εφέ της γάτας, ανόρθωσης. Mm-hmm. Ναι, δηλαδή τα πρέπει, όντως, πολύ ωραίο disclaimer, τα πρέπει που αναφέρουμε στο μακιγιάζ έχουν να κάνουν με τη δομή του μακιγιάζ, όχι με την προσωπική έκφραση.
Σωστά. Εκεί είναι που διαχωρίζουμε. Γιατί και εγώ λέω συνέχεια πρέπει, και μετά βγαίνω σε άλλα βίντεο και λέω δεν πρέπει τίποτα. Και έτσι υπάρχει αυτό ο διαχωρισμός. Ναι, ακριβώς. Α, τι ωραία, τι κάνεις τώρα, κονσίλερ, βάζεις. Λοιπόν, θα βάλω λίγο κονσίλερ να καθαρίσω και τις δύο γραμμές εδώ στην άκρη. Τι είναι κάτι ήριδα που δεν θα έκανες ποτέ στο μακιγιάζ, που κάποιος θα σου ζητούσε και δεν θα το έκανες. Θα έλεγες, δεν μπορώ να πάρω την ευθύνη αυτού εδώ του look. Μου έχουν ζητήσει μπλε σκιά και κόκκινο κραγιόνι. Στο μυαλό μας δεν ταιριάζει. Τη δεκαετία του 80 ταιριάζε, οπότε αλλάζουν οι ναι, είναι πιο, δεν είναι μοντέρνο. Οπότε εγώ όλο αυτό που είχε στο μυαλό της η πελάτησα, απλά το έκανα λίγο πιο μοντέρνο. Το αυτό που δεν θα έκανα καθόλου ίσως είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την ταυτότητα την οποία έχω δημιουργήσει. Ναι. Αυτό νομίζω. Δεν μου έχει συμβεί και τίποτα ποτέ να πω δεν το κάνω κιόλας. Ναι. Απλώς εγώ έχω ρατσισμό και το λέω ανέσχυντα και αβασάνιστα με το bubblegum pink. Α, κι εγώ, δεν το έχω βάλει ποτέ σου. Α, ωραία, αυτό. Δηλαδή το ροζ, το πάρα πολύ ψυχρό. Αλλά δεν μου το έχουν ζητήσει. Και όσο άτομα μου έχουν ζητήσει, ναι. Τους λέω δεν έχω κάτι άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να το βάλω εγώ. Ροζ ψυχρό δεν βάζουμε. Ροζ λιλά, πώς να σου το πω. Δηλαδή θα μου κοπεί το χέρι πρώτα το κάνω αυτό, πραγματικά. Είτε φωσφοριζέ. Ούτε αυτά μπορώ εγώ. Ναι, ούτε εγώ μπορώ το φωσφοριζέ. Γενικά βασικά με τα ροζ δεν πεθαίνω. Θα βάλουμε primer, θα βάλουμε αυτό που είναι το αγαπημένο μου. Και έχουμε και τις μιχάρες για να φοβόμαστε και είναι. Πώς την παλεύεις, πες μας, με τα μακριά νύχια. Το μόνο πρόβλημα που έχω είναι με τις φλεφαρίδες. Αλλά κατά τα άλλα τα κουλαντρίζεις, τα έχεις συνηθίσει. Κατά τα άλλα τα έχω συνηθίσει, τα έχω δουλέψει. Mm-hmm. Δεν μπορώ να συμπεριφερθώ σαν άνθρωπος χωρίς τα νύχια. Mm-hmm. Που ακούγεται πολύ περίεργο, αλλά. Νιώθω ότι είναι γυμνό το τέλος. Νιώθω ότι είναι γυμνό, ναι. Νιώθω ότι δεν τελειώνει το χέρι μου εκεί σωστά. Δεν πληκτρολογώ τίποτα σωστά. Καταλαβαίνω τι. Θα βάλω ένα συνδυασμό από αυτά εδώ τα δύο της NYX, το Bear With Me με το Illuminating. Τι ωραία! Αυτά αγαπημένα μου. Μα τι ωραία και απαλά που τα βάζεις όλα. Βάζεις εδώ τη λάμψη, τη συγκεντρώνεις άτιμη. Τη συγκεντρώνω λίγο. Δεν θέλουν όλα τα άτομα να λαμπειρίζουν σαν να μην υπάρχει αύριο. Εγώ θέλω. Άμα δω ότι χρειάζεσαι πιο σκούρο foundation, θα το βάλω περιμετρικά. Αυτό εδώ μεταξύ το σφουγγαράκι είναι τεράστιο. Καλά, ναι. Είναι σαν το μισό μου κεφάλι, ναι. Άρα είσαι αυτοδίδακτη, ήριδα. Όχι, έχω πάει στη σχολή. Πήγε στη σχολή για τις σωστές βάσεις, έτσι δεν είναι. Θεώρησα ότι είναι πολύ ωραίο να βλέπεις διαφορετικούς τρόπους από τι θα έκανες εσύ. Ναι, αυτό είναι ανεκτήμητο. Και μου αρέσει πάρα πολύ που τώρα τελευταία ο κόσμος πηγαίνει σε πολλά σεμινάρια, θέλει να μάθει. Οπότε δεν μένει στάσιμος σε μία ιδέα και σε ένα πρέπει. Ναι. Του κάθε διαφορετικού make-up artist, παύλα δασκάλου. Κάνει. Μετεκπαιδεύσεις. Εγώ αυτό το έκανα μέσω του YouTube. Και το YouTube είναι πολύτιμο με αυτή την έννοια. Πιστεύω ότι περάσαμε και μία εποχή, ελπίζω έχει περάσει ένα πιστευτή, που το YouTube κατά μία έννοια έδωσε μία περιττή πολυπλοκότητα σε διάφορες τεχνικές του μακιγιάζ λόγω του όγκου προϊόντων. Στην περασμένη δεκαετία που λάμβαναν οι influencers άπειρα και σου λέγανε ότι ας πούμε, για μία βάση προσώπου χρειάζεται 14 προϊόντα, ξέρω εγώ, ενώ μπορεί να χρειάζονταν 3. Αν ήμουν δηλαδή εντελώς πρωτάρα, θα είχα μπερδευτεί. Θα είχα μπει σε διαδικασία να συγχαίω τη σωστή τεχνική με τα προϊόντα. Προσπαθώ δηλαδή με το μίνιμουμ να πετύχω πράγματα, όπως και εσύ δηλαδή. Δηλαδή τώρα να, βάζεις ό,τι χρειάζεται. Το καθένα έχει το ρόλο του. Δεν είναι 150 εκατομμύρια στρώσεις. Θεωρώ ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με αυτό που λέγαμε κιόλας και με την προσωπική γνώση, έρευνα. Όταν μπαίνεις δηλαδή στο mindset τύπου τι χρειάζεται, ναι. Απλά γνωρίζεις ότι κάποια προϊόντα δεν δένουν. Τα πολλά πράγματα δεν χρειάζονται, βαραίνουν το πρόσωπο, δεν συνδυάζονται απαραίτητα σωστά μαζί. Α, τι ωραία. Καλή φως. Παντού. Τώρα θα βάλουμε contour της Kiko. Α, contour stick της Kiko. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Για πες μου λοιπόν, γιατί με ρωτάει αρκετός κόσμος. Επειδή συνήθως οι make-up artists δουλεύουμε με μίξεις, προτιμάς να έχεις έτοιμο το προϊόν ή να αναμειγνύεις τα δικά σου? Συνήθως συνδυάζω γενικά. Με νοιάζει η καλυπτικότητα, η ρευστότητα και πόσο matte ή dewy είναι ένα foundation. Άρα τα συνδυάζεις για να πετύχεις την υφή και την κάλυψη που θες εσύ. Το contour το έχω κάνει τώρα στα ζωγωματικά. Ναι. Και τώρα θα βάλω λίγο στο μέτωπο περιμετρικά. Πώς θα το χαρακτήριζες το μακιγιάζ αυτό ή όπως μας ρωτάνε συνήθως οι γονείς μας, για πού είναι? Είναι για την κάμερα, είναι για έξοδο? Εμείς θα το κάνουμε λίγο πιο για την κάμερα, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε και πούδρα μετά, θα δείτε. Η οποία πούδρα από κοντά, σε περίπτωση που δεν έχεις πολύ υπαρεπιδερμίδα, δεν δείχνει σχεδόν ποτέ καλά. Laura Mercier η πούδρα λοιπόν, η κλασική πολύ γεροδομένη. Τα-δα!
Θα σετάρεις όλα! Θα σετάρω τα πάντα, γιατί θα το κάνουμε πιο instagramικό. Άρα παίρνεις μεγάλο πινέλο και την παλέτα για contouring και highlighting της NYX και με πανάλαφρο χέρι χαϊδεύεις το σημείο αυτό. Ναι, πάρα πολύ. Ίσα-ίσα. Τι βάζουμε? Αυτό το NYX. Της NYX, το Toscani, το οποίο έχει μέσα κόκκους που λαμπυρίζουν και θα το κάνουν να φαίνεται το αποτέλεσμα ωραίο και φυσικό. Και ψιλολαμπερό, είναι δηλαδή σαν τις NARS στο orgasm. Κοίτα εδώ, τι ωραία και ψηλά που το βάζεις. Ναι, δεν το φέρνω κάτω. Γιατί είμαι από τα άτομα που λένε ότι το να σηκώνει όλο το πρόσωπο. Δηλαδή, εγώ τώρα θέλω να δημιουργήσω αυτό το εφέ. Κατάλαβα το. Ναι. Τι είναι μετά, τι έπεται. Θέλω να σου βάλω λίγο highlighter, το Ice Queen. Και το βάζει ψηλά πουλάκι μου, όχι αστεία. Και το βάζει και με μικρό πινέλο, έτσι τελικά. Το βάζω γιατί μετά, ενώ το υπάρχει μια γραμμικότητα, θέλω να σβηστεί η γραμμικότητα. Οπότε παίρνω όλα τα προϊόντα που χρησιμοποίησα πριν για το contour και το ρουζ, γιατί όλα τα κάνω με ένα πινέλο αυτά. Όσο το σβήνω λοιπόν, θα σταματήσει να υπάρχει γραμμικότητα και θα είναι απλά αυτό το glass effect, πούμε. Όντως, βγαίνει πολύ πιο φυσικό. Κοίτα τι μαθαίνει κανείς. Μπράβο μας. Θα χρησιμοποιήσουμε τις Be Perfect, τις Shape Shifter, συνδυαστικά. Είναι αν την ανοίξουμε. Την έχω αγαπήσει ιδιαίτερα, οπότε φαίνεται. Τι ωραία. Αυτά εδώ, ε. Ναι, ναι. Στην πραγματικότητα θέλει μία φορά, ένα χέρι. Φαίνεται από όσο διαθέσεις. Ναι, φαίνεται. Φαίνεται, ναι. Αυτή η πλευρά είναι πολύ πιο φωτεινή. Απίστευτο. Θα βάλουμε λίγο χρώμα στη ζωή μας. Αυτό είναι ένα υγρό κραγιόν. Καλά, δεν τα λέω. Ναι. Από την Be Perfect που θα το βάλουμε στα μάτια. Θα το βάλουμε στην υγρή γραμμή κάτω. Πρώτα εννοείται θα βάλουμε λίγο τις σκιές μας για να έχουμε τη βάση μας. Τώρα θα πάω να κάνω μια τσαχπινιά. Θα δημιουργήσω μια πολύ λεπτή γραμμή που θα φεύγει ίσα ίσα από το waterline, δηλαδή κάτω. Ίσα για να δώσω λίγο αυτό το εφέ του blue eyeliner, παύλα μεγαλύτερου ματιού. Και όταν θα βάλουμε το χρώμα κάτω, θα γεμίσει και θα το κάνω ακόμα πιο τραβηγμένο το εφέ. Θα βάλω τώρα λίγο άσπρο στο δάκρυ, το οποίο φωτογραφικά και από κοντά εννοείται. Είναι λες και έχεις κάνει photoshop. Όντως. Και είναι λαχανή εδώ μεταξύ. Και εγώ από απόσταση το βλέπω άσπρο. Φωσφοριζέ ωριακά. Θα πάρω λίγο από το κίτρινο που υπήρχε στο sensorium και θα το ταμπονάρω ακριβώς πάνω από εκεί που είναι το άσπρο. Αυτά είναι. Τώρα θα πάμε να βάλουμε τη μάσκαρα. Α, θες τη δικιά μου. Ναι. Ουσιαστικά να είμαι στη ρίζα. Να το σπρώχνω ίσως το προϊόν λίγο προς τα κάτω. Ναι. Για να μην μου αφήνει chunks στο τέλος. Ωραία. Τουφάκια. Που είναι τρία μαζί. Τη σαρντέλ. Τη σαρντέλ, εξαιρετικά. Το long. Γιατί η χρυσή έχει μεγάλες λεφαρίδες. Τώρα θα κάνω λίγο το φρύδι. Τι δάνεις? Τη Κατρίς το eyebrow stylist. Το μολυβάκι. Το οποίο, άμα το πατήσεις πάρα πολύ ελαφριά, κάνει αυτό το σκούρο φρύδι, αλλά όχι το καραμαλίσι. Το πιο φυσικό. Ξέρεις τι με εκπλήσει, ευχάριστα. Τα μάτια νιώθω, λες και τα έκανα εγώ, τόσο άνετο μου είναι. Χαίρομαι. Ναι, δηλαδή ότι η τοποθέτηση όλων των πραγμάτων δεν μου είναι καθόλου ξένη. Μου είναι πολύ οικείος ο τρόπος που βάφεις, οπότε θεωρώ ότι είμαστε σχετικά κοντά. Ναι, ναι, ναι. Πάμε στα χείλη. Τώρα ξεκινάμε τα χείλη, ναι. Ναι. Δώσε! Δίνω στο λαό και μετά θα το κάνουμε και 3D και με λίγο ombre effect και θα βάλουμε και gloss, οπότε θα γίνει λίγο ξεπραγματικά. Βάζω τη Anyway, ναι. Το Sincere και το Natural. Της NYX. Τέλεια. Θα δω ουσιαστικά ποιο από τα δύο μου ταιριάζει λίγο παραπάνω οπτικά ή θα το κάνω και τα δύο συνδυαστικά. Ωπα, κοίτα εδώ. Όντως. Φίλτρο. Τώρα αυτό θα σου βάλω το ματ. Είναι πολύ μελλοντικό για ματ. Ποιο? Είναι της Mon Rev. Αυτά τα δύο χρώματα. Να, μυρίζουν και ωραία. Αυτά τα τσιχλόφουσκα. Νομίζω είναι λίγο σαν cupcake. Mm-hmm. Και από Flash Tint, το Unicorn, το pigmentάκι αυτά εδώ. Μας κάνει γκλώσεις πλέον το χρησιμοποιώ. Πήρα άλλα δύο τώρα, μην γίνει τίποτα και τα χάσω. Πρέπει να σου πω τι να γίνει, ξέρω, πανδημία, πόλεμος. Κοίτα πως γυαλίζει. Και βάζει τώρα ο καλλιτέχνης όλη του την τέχνη. Πασχίζει, υδρώνει για τη συμμετρία και με το που μπει κάτι το γυαλιστερό λέμε «Α, τέλειο». Καλά, δεν πιστεύω να έχουμε σχεδόν τελειώσει, αν όχι τελειώσει. Καλέ, για πες, τι άλλο θέλουμε. Θα ρίξουμε ένα setting spray. Βεβαίως. Θα βάλουμε αυτό το πάρα πολύ έντονο. Θα σε ταράξει, το έχεις βάλει ποτέ? Ναι, ναι, το έχω βάλει, ναι, ναι. Μυρίζει απίστευτο. Σου φτιάχνει τη διάθεση, είναι σαν άρωμα. Ναι, αυτό το κομμάτι είναι που κάνει πάντα τη μεγαλύτερη διαφορά.
απίστευτο. Αυτό είναι λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Εάν ναι, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ την Ήρυνα. Εγώ ευχαριστώ για την πλατφόρμα, για το ότι είναι κλικίτατη, για το ότι έχει τέλειο πρόσωπο και ό,τι και να έκανε φαίνεται ωραία. Κόλακα! Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε την Ήρυνα στα social media που θα σας έχω βάλει στην οθόνη και στο κουτί της περιγραφής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!